Σε λίγη ώρα από τώρα, λοιπόν, θα παρουσιαστούν οι αλλαγές του ποινικού κώδικα από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη. Εμείς θα τις δούμε όλες αυτές τις αλλαγές αναλυτικά, μία προς μία, με την Ιωάννα Μάνδρου, την οποία θα τη δούμε και θα την καλημερίσουμε. Γεια σου, Ιωάννα, καλημέρα. Καλημέρα. Στη γενική του γραμμή, το νέο νομοσχέδιο έχει να κάνει με αυστηροποίηση ποινών, θα μας πεις πια, και επιτάχυση των διαδικασιών, Ιωάννα. Έτσι είναι, να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Ναι. Πράγματι, με αυτό το νόμο που φέρνει η κυβέρνηση, αυστηροποιεί μια σειρά από ποινές σε σοβαρά αδικήματα. Ναι. Όλα τα βαριά αδικήματα, κλοπές, ληστείες, απάτες κλπ, από 15 χρόνια πηγαίνουν στα 20. Δηλαδή, 5 χρόνια παραπάνω. Mm-hmm. Παραπάνω πηγαίνουν και τα αδικήματα που σχετίζονται με τους εμπρισμούς. Είτε είναι από αμέλεια, είτε είναι από δόλο. Και με τους εμπρισμούς θα πω και κάτι ακόμα. Είτε από αμέλεια, είτε από δόλο, ναι, αυτός που καταδικάζεται για εμπρισμό, εις το εξής, πηγαίνει μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και για αμέλεια, αν φάει 3 χρόνια, 5 χρόνια, δεν θα πάρει αναστολή, θα πάει μέσα. Για όλο το χρονικό διάστημα, γιατί ή θα υπάρχει μια συγχώνευση ή ένα μέρος. Ένα μέρος. Όλες mm-hmm. οι ποινές εκτείονται κατά ένα μέρος. Mm-hmm. Αλλά πάντως θα πηγαίνει μέσα. Mm-hmm. Επιπλέον θα πω ότι στους εμπρισμούς προβλέπονται για το δόλο, όταν βάζει φωτιά κάποιος από δόλο, mm-hmm. και κάποια πρόστιμα τα οποία είναι πολύ βαριά και φτάνουν στις 180.000 ευρώ. Γίνεται μια αυστηροποίηση. Αυτό είναι το ένα πακέτο. Ναι. Το δεύτερο πακέτο είναι να γίνονται γρήγορα οι δίκες. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι όποιος μπλέκει με τα δικαστήρια, όταν μπλέκει, δυστυχώς δεν ξεμπλέκει. Τι γίνεται εδώ? Εδώ επιχειρούνται μάλλον δύο πράγματα. Το ένα είναι να είναι πιο σύντομες οι δικαστικές διαδικασίες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και θα mm-hmm. κουράσουμε τους τηλεθεατές μας χωρίς λόγο. Στις δίκες πρώτου βαθμού, δεύτερο, έτσι, την πρώτη φορά που θα πας στο δικαστήριο ή όχι? Ναι. Ναι. Για ποιο με ρώτησες? Λέω, στο πρωτόδικο βαθμό. Όχι, σε όλους τους βαθμούς γίνονται διαδικασίες πιο σύντομες. Μάλιστα. Επιπλέον, εις το εξής, τα περισσότερα δικήματα, τα πλημελήματα σχεδόν όλα και τα κακουργήματα πάρα πολλά, mm-hmm. θα δικάζονται από ένα δικαστή. Θα γίνουν μονομελείς οι συνθέσεις για να γίνονται πιο γρήγορα οι δίκες και για να υπάρχει κέρδος αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Πρέπει να πω εδώ ότι γίνεται και μία ακόμα προσπάθεια mm-hmm. να ανακαιτιστεί το τσουνάμι, εγώ το λέω δούναβι από χτες, που πέφτει κάθε χρόνο στο δικαστικό σύστημα. Mm-hmm. Οι μηνύσεις που υποβάλλονται δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από κανένα δικαστικό σύστημα πολιτισμένης χώρας. Μιλάμε για την Αθήνα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε 4 χρόνια μέσα, μόνο στην Αθήνα, είχαμε 700.000 μηνύσεις. 700.000 μηνύσεις? Ναι. 700.000 σε 4 χρόνια. Τι να πω? Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το τσουνάμι, κανένα δικαστικό. Απ' την άλλη, βρε Ιωάννα, υπάρχει μια απορία από χθες. Προφανώς όλοι λέμε ναι. ότι όταν έχεις κάνει ένα έγκλημα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τιμωρηθείς. Και νομίζουμε ότι ναι. αυτό είναι προς σωστή κατεύθυνση. Απ' την άλλη, βλέποντας ότι και για 3 χρόνια, ξέρω και εγώ, θα πρέπει να εκτίσεις 2, 3, 4 μήνες, 5 μήνες, ξέρω και εγώ, mm-hmm. θα γεμίσουν οι φυλακές, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτού του νομοσχεδίου. Το πρόβλημα. Πρόβλημα δεν είναι. Είναι πρόβλημα το οποίο η κυβέρνηση καλείται να δώσει λύση. Mm-hmm. Γιατί τι λέει αυτός ο νόμος? Ότι όλες οι ποινές πάνω από 3, τώρα δεν πήγαινες μέσα ούτε με 18, ούτε ναι, 15, σωστά. ούτε 11. Αυτό ήταν όχι ακραίο, ήταν πρόκληση στην κοινωνία και στο κράτος δικαίου. Το 3 και πάνω σου λέει θα πας μέσα. Θα πας μέσα. Τώρα εδώ βέβαια, για να πας μέσα, πολύ σωστά σημειώνεις, πρέπει να βρεθεί τρόπος που τα σοφρονιστικά καταστήματα, όχι τα υπάρχοντα, αλλά τα οποία θα μπορούν να φιλοξενήσουν αυτούς τους χαμηλής εγκληματικότητας ανθρώπους, που δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη φρούρηση, αυτό η κυβέρνηση πρέπει να το λύσει.
Μάλιστα. Αλλά θα πω κάτι ακόμα για τις μηνύσεις, ότι ναι, ναι. στο εξής, γιατί αφορά όλο τον κόσμο, όποιος υποβάλλει μήνυση θα πληρώνει ένα κατοστάρικο, εκτός αν είναι οικονομικά δύναμος, ναι. οπότε θα υπάγεται στις διατάξεις, όπως είναι και για τους δικηγόρους, που δεν έχει λεφτά και του δίνουν δικηγόρο. Μάλιστα. Εκείνος που υποβάλλει μηνύσεις οι οποίες είναι αέρα πατέρα, δηλαδή είναι αστήρικτες, θα πληρώνει και 1500. Μάλιστα. Γιατί οι περισσότερες μηνύσεις από αυτές που κατατίθονται είναι δυστυχώς στον αέρα. Και αυτοί που είναι επαγγελματίες μηνυτές, ναι. γνωρίζουμε δυστυχώς τέτοια φαινόμενα, ναι. θα έχουν και το πρόστιμο και θα έχουν και ποινική δίωξη για ψευδή καταμήνυση. Το νομοσχέδιο σε γενικές γραμμές έχει σωστές διατάξεις. Ένα μόνο θα πω, αρκεί να εφαρμοστεί, διότι οι νόμοι έχουμε γεμίσει Ιωάννα, ο τόπος ναι. τα τελευταία χρόνια, αρκεί να εφαρμόζεται. Και θα πρόκειται μια κουβέντα για την ενδοοικογενειακή βία. Το ακαταδίωκτο. Γιατί τώρα τελευταία είχαμε φαινόμενα που αφήσαν έναν έξω 23 ετών σύρο και ώσπου να τον αφήσουν έκανε 7 απόπειρες και 4 σύρο. Το δράκο των εξαρχείων. Ακριβώς. Τώρα η απόπειρα τιμωρείται το ίδιο με το βιασμό και αυτό σε ένα βαθμό είναι σωστό. Και επιπλέον, αυτοί που καταγγέλουν περιστατικά βίας μπαίνουν σε ένα καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορεί εύκολα ο δάσκαλος, ο καθηγητής, εκείνος που είναι σε ένα ίδρυμα, η γειτόνισσα να πάει να καταγγείλει και να βρει και τον πελάτη. Ιωάννα, πριν σε καλημερίσουμε, από πότε ισχύει ο νέος ποινικός κώδικας ή θα δούμε πάλι το σκηνικό κάποιος να καταδικάζεται με τον παλιό και κάποιος με τον νέο? Ο καινούριος κώδικας, μόλις ψηφιστεί, που πιστεύω θα ψηφιστεί μέχρι ή μετά τις γιορτές, θα ισχύσει για τα νέα εγκλήματα, για τα παλιά. Για τα παλιά δεν γίνεται. Γεια σου, Ιωάννα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.